Γεια σου Πάρη, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, τι κάνετε? Καλά εσύ? Καλά εσύ. Καλημέρα και στους δυο σας φυσικά. Πάει το διήμερο της Champions League. Εντάξει, εχθές νομίζω ότι για ένα γκολ δεν πέρασαν και τα δύο GG. Νομίζω, είχαμε σημαδέψει περισσότερο αυτό στη Γερμανία. Έτσι, στο παιχνίδι Λιψία Manchester City. Λιγότερο αυτό στην Inter, η οποία στο φινάλε πήρε τη νίκη. Τέλος πάντων, σήμερα είναι σαφώς πολύ περισσότερα τα παιχνίδια, γιατί έχουμε και το Europa League, έχουμε και το Europa Conference League. Έχουμε και, και το τριήμερο που ξεκινάει σιγά σιγά με τα παιχνίδια της Super League, της Tichman Super League τέλος πάντων, που είναι και ο χορηγός του νέου προαθλήματος και οφείλουμε να το σημειώνουμε και αυτό. Τέλος πάντων, έχουμε και τον Κώστα Μέξα, θεωρώ πως από χθες το βράδυ αποχαιρέτησε και τους παίκτες του Ηρακλή, γιατί σήμερα είναι να κατηγορεί στην Αθήνα για να ενσωματωθεί και αυτό στο υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο. Περίμενε. Προχθές, τι ωραία πράγματα γίνονται. Προχθές δεν επέστρεψε για πέμπτη φορά. Προχθές. Πού, στον Ηρακλή? Ναι. Έχει εβδομάδα. Ναι. Έχει εβδομάδα. Δεν έχει εβδομάδα. Και έφυγε. Και έφυγε. Τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Το χάσα αυτό. Είναι πραγματική απορία μου, δεν είναι να το κάνω σοου. Το χάσα αυτό που λες τώρα για τον Παναθηναϊκό. Εσύ αν ήσουν στη θέση του και σου έκανε πρόταση ο Παναθηναϊκός, θα έλεγες όχι, δεν πάω? Δεν ξέρω Πάρη. Δεν ξέρω. Έχει καταντήσει ο Παναθηναϊκός κωμωδία. Ήταν μια προ... Ορίστε. Να το ξανακαλέσουν τον κύριο Μέξα στον Ηρακλή κάποια στιγμή, αν ξεμείνει ο προπονητή. Γιατί πολλές φορές φταίνει και οι ομάδες, Πάρη και Νίκο. Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε αυτήν την περίπτωση, αλλά φταίνει και οι ομάδες. Για πολλές περιπτώσεις. Είναι οι ομάδες που επιλέγουν συγκεκριμένους προπονητές που επιλέξαν. Σε εκείνο το χρονικό σημείο δεν υπήρχε πρόταση του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά. Ναι, Πάρη, αλλά μία φορά δεν έχει κάτσει η φάση. Ναι, δεύτερη φορά δεν έχει κάτσει η φάση. Την τρίτη φορά δεν θα κάτσει η φάση. Και ο Γιώργος Δέντας είχε πάει βοηθό στα Τρίκαλα και όταν του έγινε η πρόταση από τον Ολυμπιακό με τον David Blatt, είπε ευχαριστώ, πάω σε εκείνο το τεχνικό team. Ναι. Και αυτό κακό είναι, επαγγελματικά είναι όλα τα πράγματα στη ζωή πλέον. Ξεκάθαρα. Μόνο ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε αρνηθεί τότε να πάει, έτσι δεν είναι, με την πίεση που είχε δεχτεί στο να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, αν θυμάται καλά. Και να μην πάει στον Ολυμπιακό. Ναι. Ναι. Εκείνο το απόγευμα πρώτο βράδυ Κυριακής. Έκρινε πως θα έπρεπε να μείνει στον ΠΑΟΚ και να μην πάει στον Ολυμπιακό. Που αν πήγαινε, μάλλον ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε το Σφαιρόπουλο, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Και τελικώς πήγε ο Σφαιρόπουλος. Ναι. Σωστά. Ναι. Αυτές είναι οι επιλογές, αποφάσεις των προπονητών, ποδοσφαιριστών, καλαθοσφαιριστών, οτιδήποτε. Μάλιστα. Όχι, το έχασα αυτό. Με τον κύριο Μέξα το έχασα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Στην ίδια λογική, και ο Χρήστος Σερέλης είχε συμβόλαιο με το Λαύριο. Έκρινε ότι πρέπει να πάει στο Παναθηναϊκό ξανά, να κάνει ξανά το δρομολόγιο Λαύριο ΑΚΑ. Αλλά να μην γυρίσει το καλοκαίρι πίσω στο Λαύριο και να μείνει στο Παναθηναϊκό και την επόμενη χρονιά. Το έθεσε αυτό ο όρο. Ο Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει πως ο Χρήστος Σερέλης είναι επιλογή του, να είναι επιλογή της διοίκησης φυσικά, δηλαδή, να είναι στο τεχνικό team με τον νέο προπονητή, όποιος και αν είναι αυτός. Ο Λάσο θα είναι, ο Γιασκεβίτσιος θα είναι, κάποιος άλλος θα είναι, ο Λάκοβιτς, ο Τρινκέρι, όποιος και αν είναι. Επιλογή της διοίκησης και ο Παναθηναϊκός είναι ο Χρήστος Σερέλης και λογικά και ο Βασίλης Σίμισσα και λογικά και ο Κώστας Μέξας να είναι μέσα στο επιτελείο. Γι' αυτό κιόλας έγιναν σκούπα οι υπόλοιποι, δηλαδή και ο Θανάσης Γιαπλές και ο Γιώργος Βόβορας μετά τη σημερινή του παρουσία στο παιχνίδι με την Μιλάνο, με την Αρμάνη στο Μιλάνο και ούτω καθεξής. Καλή δύναμη σε όλους τους. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός ακόμα και μετά την αλλαγή του προπονητή μπορέσει να κοντράρει περισσότερο στα ίσια τον Ολυμπιακό που χρειάζεται ένα δεκάλεπτο ουσιαστικά, γιατί αυτό αποδείχθηκε και στον ημιτελικό του Final Eight για να τελειώσει την υπόθεση. Δεν μπορεί πάρει. Δεν μπορεί πάρει. Όταν ξαναβρεθούν οι δύο ομάδες αντιμέτωπες. Δεν μπορεί πάρει. Στην καλύτερη να πάρει μία νίκη ο Παναθηναϊκός, αν φτάσουν και οι δύο στο τελικό. Μόνο και μόνο για να λες ότι πήρε μία νίκη Γουήτρου. Εντάξει. Αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού, και το κλείνουμε, δεν μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό των τελευταίων ετών. Και το 11-0 υπέρ του Ολυμπιακού τα λέει όλα και με πασαλήματα, συγγνώμη, δεν κάνεις ομάδα Πάρη και Νίκο με πασαλήματα. Αν θέλεις να λέγεσαι ομάδα πρωταθλητισμού, έχουν αλλάξει ισορροπίες. Για τους δικούς του λόγους, ο κ. Γιαννακόπουλος κάνει πασαλήματα και σε παίκτες και σε προπονητές. Δουλειά δεν γίνεται έτσι. Θα μου δώσεις Πάρη μισό λεπτάκι. Υπάρχει ανακοίνωση από την Super League 2. Συμφωνήθηκαν ομόφωνα, να φέρει ανακοίνωση μεταξύ άλλων, δεν θα τη διαβάσω ολόκληρη. Κύριο μέλημα της Επιτροπής, η άμεση εξασφάλιση πόρων από κάθε δυνατή πηγή ώστε να ανέλθει η οικονομική ενίσχυση στο συνολικό ποσό των 105.000 ευρώ για κάθε μία από τις 24 ΠΑΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η συγκεκριμένη επιτροπή συστήνεται
καθόπιν της αδυναμίας της νυν διοίκησης να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους εκείνους που είναι απαραίτητοι κτλ. Κτλ. Σε περίπτωση που η Επιτροπή μας καταφέρει να εξασφαλίσει τα παραπάνω έσοδα, τίθεται αυτομάτως ζήτημα παραίτησης του Προέδρου της Λίγκας, κ. Λεοτσάκου, με τον ίδιο μάλιστα να συμφωνήσει η συγκεκριμένη προοπτική. Και τέταρτον, η Επιτροπή μας ξεκινά ήδη επαφές για συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς και ευελπιστεί ότι άμεσα θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας με επιτυχία την εξαιρετική κρίσιμη αποστολή. Ειδική Επιτροπή πάρει και Νίκο Άρης Παλτόγλου, ΠΑΕ Εγάλεο, Βίκτορ Τσιολέκας, Άθενς Καλυθέα FC, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αλέξης Παπακουσταντίνου, Νίκη Βόλου και Αντώνης Ροκάκης, ΠΑΕ Χανιά. Αυτά που λέγαμε λίγο πολύ με τον Νίκο νωρίτερα. Πάμε πάρει σημείο της ημέρας ή σημεία της ημέρας. Πάντως μαθαίνω ότι δεν έχουν πάρει όλες οι ομάδες τα χρήματα από το στοίχημα στην Basket League. Έτσι, κάτι τέτοιο έμαθα στη διάρκεια της θέσης της ημέρας. Οι περισσότερες βέβαια τα πήρανε παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ανακοίνωση. Πληροφορίες μου λένε ότι δύο ομάδες ακόμα, σίγουρα μία πάντως, δεν τα έχει πάρει. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Υπάρχει ΕΣΑΚΕ, υπάρχει ΕΟΚ, υπάρχει πρόεδρος και στο ένα και στο άλλο μαγαζί. Έτσι, να πάρουν εκεί δε. Για να δουν να πάρουν τα χρήματα που πρέπει να πάρουν. Για πες πάρει. Επειδή το είπες λίγο πριν μου κάνεις την πάσα σε ποιο παιχνίδι θα σπικάρω σήμερα για την Κοσμοτέ TV, θα είναι το Παρτιζάν Σέριφ, όπως έκανα και μια εβδομάδα καλό, πριν. Καλό. Σέριφ Παρτιζάν 0-1, για να δούμε τι μέλη γενέθλια εκεί. Σε αυτή την πόλη πάντα θα σταθώ, δηλαδή στο Βελιγράδι και σε αυτή τη μία από τις δύο ομάδες, για το σημείο της ημέρας. Παρτιζάν Φενέρμπαχτσε στο μείον 2,5 στην μάχη των κουμπαριών. Ο Μπράντοβιτς εναντίον Ιτούδη, δηλαδή να κερδίσει ο Μπράντοβιτς τον Ιτούδη με διαφορά πάνω από 2 πόντους σε απόδοση 1,91. Όσοι θέλουν την καθαρή νίκη τη στιγμή αυτή είναι στο 1,70 για την καθαρή νίκη της Παρτιζάν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά τα ωραία. Θα τα πούμε αύριο γιατί έχουμε και το κυνήγι της Εφτάδας. Έτσι θα το ονομάσουμε, θεωρώ. Αυτή τη φορά 100%. Θα το κάνω εγώ. Είμαι ήδη πολύ έτοιμος. Το εύχομαι ολόψυχα. Ευχαριστώ, Πάρη μου. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, Πάρη. Να είσαι καλά, Πάρη. Καλό μεσημέρι.